Σειρά δράσεων που αποσκοπούν στο να αναδείξουν την τοπική ιστορία, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Φίλιας. Η μία δράση είναι το ψηφιακό κινητό ψηφιακό μουσείο. Είναι ένα κινητό μουσείο, διότι θα κινηθεί και θα περιηγηθεί για ολόκληρο το χρόνο αρχής γενομένης από τη 17η Μαρτίου από τα Καλάβρητα σε 10 πόλεις της περιφερειάς μας. Και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσει τον κύκλο του, είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να χωρίσει στη μέση και το μισό, δηλαδή τα 6 κοντέινερς να μείνουν μόνιμα στα Καλάβρητα και τα άλλα 6 μόνιμα στο Μεσολόγγι, δίνοντας στις πόλεις αυτές ένα ψηφιακό μουσείο που αφορά την ιστορία της περιφέρειάς μας, τα γεγονότα δηλαδή που έλαβαν χώρα εκείνη την εποχή εντός περιφέρειας αλλά και εκτός περιφέρειας. Είναι ψηφιακό διότι όλη αυτή η συνομιλία με τον πολίτη, η διήγηση να το πούμε διαφορετικά, γίνεται με νέα τεχνολογία. Πρόκειται για σημαντικά βήματα προκειμένου η ιστορική μνήμη να παραμείνει άσβεστη. Το δεύτερο έργο είναι το σύστημα ξενάγησης. Είναι ένα σύστημα με το οποίο μπορεί πλέον ο κάθε επισκέπτης, είτε επισκέπτη πολίτης της περιφερειάς μας, είτε πολίτης της Ελλάδας, αλλά και οι ξένοι, διότι είναι και δίγλωσσο, είναι δηλαδή φτιαγμένο στην αγγλική γλώσσα, μπορεί με το κινητό του σε 2.500 σημεία να ξεναγείται μόνο με τη χρήση του κινητού του. Να παίρνει δηλαδή πληροφορίες για τον τόπο που επισκέπτεται, να παίρνει πληροφορίες για κοντινούς γειτονικούς τόπος που μπορεί να επισκεφθεί και φυσικά να πλοηγείται και να καθοδηγείται το σύστημα αυτό για την πρόσβασή του στο σημείο εκείνο. Συγκεκριμένα, εκτός από τα 2.500 σημεία, περίπου στα 75 από αυτά που εγκαθίστανται ήδη η τερματική σταθμή θα μπορεί να ξεναγείται με το κινητό του και χωρίς να έχει χρέωση δική του, χρησιμοποιώντας δηλαδή δεδομένα. Με τις δράσεις αυτές κλείνει ένας κύκλος δημόσιων παρεμβάσεων εν ώψη των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Το τρίτο έργο που αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι το ντοκιμαντέρ. Στην ουσία δηλαδή είναι το Λεύκωμα που είναι η τέταρτη δράση που παρουσιάζεται σήμερα, το οποίο αναφέρεται στα γεγονότα κυρίως της εποχής εκείνης που συνέβησαν στην περιφέρειά μας αλλά και σε γεγονότα εκτός περιφέρειας. Το Λεύκωμα αυτό έχει μετατραπεί σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους πολίτες, στα σχολεία μας, σε ψηφιακή μορφή για να μπορούν οι μαθητές, οι ενδιαφερόμενοι να το βλέπουν ή οι καθηγητές τους να φτιάχνουν τα διδακτικά τους μαθήματα.